Πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Αθήνα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη από το Λασίθι. Καλημέρα, καλημέρα στο Λασίθι μας. Ελπίζουμε να είστε καλά, έχουμε καιρό να σας ακούσουμε και νομίζω πλέον με όλα αυτά που ζούμε είναι η κυριότερη ερώτηση, αν είστε καλά, πρώτα απ' όλα. Η πρώτη, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, είμαστε όλοι καλά, είμαστε σε καραντίνα, έχουμε κλειστεί μέσα όπως όλος ο κόσμος. Και περιμένουμε με αγωνία τη δεύτερη φάση τώρα και την εξέλιξη. Για πείτε μας κύριε Μπακογιάννη το πρώτο δικό σας σχόλιο για την άρση των μέτρων από χτες που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούστε, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι μπαίνουμε στην πιο δύσκολη φάση. Διότι όσο δύσκολο και αν ήταν να μείνουμε στο σπίτι μας, ήταν μια απόφαση την οποία την παίρναμε την απόφαση να μείνουμε σπίτι. Εν πάση περιπτώσει η ανταπόκριση του ελληνικού λαού ήταν πράγματι καταπληκτική και μετρήσαμε όλοι τις οδηγίες τις οποίες ο ΕΟΔΗ μας έδινε. Ναι. Τώρα η δεύτερη φάση είναι μια φάση πάρα πολύ δύσκολη, διότι είναι η φάση στην οποία ούτε ένα λεπτό της ημέρας δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να αμελήσουμε τις οδηγίες ξανά, αλλά οι οδηγίες τώρα είναι πιο δύσκολες. Είναι η απόσταση την οποία πρέπει να τηρούμε ο ένας με τον άλλον. Είναι οι μάσκες ναι. που πρέπει να φοράμε. Ναι. Είναι η συνεχής απολύμανση των χεριών μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη φάση και να βάλουμε την οικονομία μας πάλι μπροστά. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάποια στιγμή μπορεί να μας ξεφύγει. Κάτι μπορούμε να ξεχάσουμε, κάτι μπορούμε να μην. Και δυστυχώς ο ιός καραδοκεί. Άρα η πρώτη νομίζω οδηγία να συνεχίσουν να μένουν στο σπίτι τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι άνθρωποι με νοσήματα κτλ. Δεν πρέπει να βγουν από το σπίτι τους. Οι υπόλοιποι οι οποίοι θα βγουν έξω και θα αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά να θυμούνται ανά πάσα στιγμή ότι ο ιός είναι εδώ. Εάν αυτό το κάνουμε νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη φάση με επιτυχία. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι ένα στοίχημα που δεν μπορεί να το κερδίσει καμία κυβέρνηση, καμία αστυνομία, κανένα στρατός. Είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε εμείς. Κύριε Μπακογιάννη, τώρα σε επόμενη φάση, στη συνέχεια προφανώς, πρέπει να περιμένουν αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, είναι η στήριξη της οικονομίας για την επανεκκίνησή της, έτσι. Αυτό θα αργήσει πολύ, πιστεύετε, τα μέτρα αυτά, τα στοχευμένα? Όχι, δεν θα αργήσουν. Θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τους εργαζόμενους. Εμείς, ας πούμε, στην Κρήτη, που είναι το νούμερο ένα θέμα μας, ο τουρισμός. Θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μια πανευρωπαϊκή συμφωνία για τις βασικές αρχές με τις οποίες θα λειτουργήσουν τα τουριστικά καταλήμματα. Ναι. Διότι δεν πρέπει να είναι διαφορετική η κατάσταση στην Ασίθια από ό,τι στην Αυστρία. Δηλαδή δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η Αυστρία έχει καλύτερα μέτρα από ό,τι έχουμε εμείς στο Λασίθι. Άρα θα υπάρξει μια κεντρική ευρωπαϊκή οδηγία ως προς των τουριστικών καταλήμματων. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κόστος τουρισμού, διότι οι άνθρωποι δεν θα ταξιδέψουν και διότι θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, η λογική της κυβέρνησης είναι μια λογική η οποία σε λίγο θα εξαγγελθεί και σε λεπτομέρειες. Η επιδότηση της εργασίας. Μάλιστα. Τι εννοούμε η επιδότηση της εργασίας? Η επιδότηση της εργασίας σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις δύο μεροκάματα, παραδείγματος χάρη τη βδομάδα, και τα υπόλοιπα να στα καλύψει το κράτος. Δηλαδή έτσι ώστε και την επαφή σου με τις επιχειρήσεις να μην τη χάσεις, δηλαδή με τον εργοδότη σου, γιατί πρώτα ο Θεός του χρόνου θα σε έχει χρειαστεί. Και άρα είναι καλό να παραμείνεις στην επαφή μαζί του, αλλά και ταυτόχρονα να φύγουμε από τη λογική των επιδομάτων ανεργίας, αλλά να μπούμε στη λογική του μπόνους της εργασίας. Νομίζω αυτό είναι. Άρα μιλάτε για ένα κίνητρο αντιανεργίας, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ναι. Μιλάω για ένα κίνητρο αντιανεργίας.
Εάν ωστόσο υπάρξει, κυρία Μπακογιάννη, κάποια ανεργία, γιατί θα υπάρξει δυστυχώς ούτως ή άλλως, δεν πρέπει να στηριχθεί και η ανεργία όμως, το ίδιο, πιστεύετε? Μα καλά, εννοείται. Δεν το λέω. Δεν μιλάω εγώ για κατάργηση των επιδομάτων ανεργίας. Λέω απλώς ότι το κίνητρο για να παραμείνεις για να κάνεις μεροκάματα, να κάνεις μεροκάματα στον τουρισμό, να κάνεις μεροκάματα στην καλλιέργεια της γης. Ναι. Στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Και ταυτόχρονα να μην χάσεις όμως αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή ο πολίτη σε τελική ανάλυση, διότι σήμερα έχεις παραδείγματος χάρη ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται, σου λένε, μα αν πάω εγώ και κάνω 5 μεροκάματα θα χάσω το επίδομα. Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μπούμε σε άλλη λογική. Δεν θα το χάσεις το επίδομα αν κάνεις τα 5 μεροκάματα. Κύριε Μπακογιάννη, και τώρα μέσα σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά τώρα, μήπως είναι πλέον και. Δεν θα πω ευκαιρία, μήπως είναι και ανάγκη πλέον να δούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας συνολικά. Εννοείται. Παγκοσμίως ο κορονοϊός θα αφήσει πίσω του πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στα παραγωγικά μοντέλα και στα μοντέλα ανάπτυξης των χωρών. Δεν θα είναι η ίδια η κατάσταση πριν και μετά. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία ξέραμε θα αλλάξουν. Οι άνθρωποι θα περάσουν σε πολύ μεγαλύτερη ένταση στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Έτσι ώστε να υπάρχει υπερεπάρκεια αγαθών πρώτης ανάγκης. Οι βιομηχανίες, όπως είδατε σήμερα, ήδη υπάρχει μια βιομηχανία στη Λάρισα η οποία κάνει μάσκες. Μέχρι τώρα η λογική ήταν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, όλες οι μάσκες έρχονται από την Κίνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος να έχουμε μια ασφάλεια στη δική μας παραγωγή. Αυτό δεν το λέω για τη χώρα μας μόνο, το λέω για το πρέπει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παγκοσμίως. Άρα υπάρχει. Ναι. Παγκοσμίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην αντίληψη των ανθρώπων πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και αυτό θα το βιώσουμε. Θα βιώσουμε τα επόμενα 5 χρόνια. Θα καταγραφούν πολύ σημαντικές αλλαγές στις κοινωνίες, στα παραγωγικά μοντέλα. Ναι. Στον τρόπο με τον οποίο θα χτίσετε η οικονομία. Δεν θα τελειώσει η παγκοσμιοποίηση, αυτό που κλείεται. Βεβαίως θα συνεχιστεί, αλλά οι χώρες από μόνες τους θα έχουν και τις δικές τους προτεραιότητες. Και οι δικές τους προτεραιότητες θα είναι διαφορετικές από αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Πάντως θα περιμένουμε, μας είπατε κι εσείς, γενναία μέτρα και στον τουρισμό και στο πρωτογενή τομέα που μας αφορά πάρα πολύ και εδώ στο Λασίθ και στην Κρήτη. Το ξέρετε κι εσείς. Να περιμένουμε λοιπόν και ευρωπαϊκή βοήθεια, καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν μέτρα. Εγώ δεν θέλω να υποβαθμίσω το μέγεθος του προβλήματος που θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα κράτος είναι τόσο ισχυρό στο να δίνει όσο όταν έχει. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις αυτά που δεν έχεις, αυτά που δεν εισπράττεις. Ναι. Άρα εσύ είμαστε σε μια φάση στην οποία επειδή θα λειτουργήσουν φορολογικές ελαφρύνσεις, φορολογικές αναβολές, όπου οι υποχρεώσεις θα μεταφερθούν για αργότερα και ούτω καθεξής, είναι μια φάση στην οποία το κράτος δεν εισπράττει. Ναι. Ευτυχώς στη φάση αυτή η Ελλάδα δεν είναι το μαύρο πρόβατο. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με την εποχή του μνημονίου. Ναι. Δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν και στην Ελλάδα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα δοθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Μπακογιάννη, νομίζω ότι είναι και είναι απαραίτητο να δοθούν αυτά τα λεφτά, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω. Απαραίτητότατο. Και η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, έχει ήδη αργήσει. Έχει κάνει βήματα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι εντυπωσιακά, αλλά για την πραγματικότητα είναι λίγα. Και μιλάμε συνολικά για ένα πακέτο περίπου 20 δισεκατομμυρίων, όπως βγήκε σε δημοσιεύματα τον κύριο Μητσοτάκη, που για να πάρει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά αυτά μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα αν υπολογίσετε τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι τράπεζες, τη δυνατότητα που θα έχουν οι τράπεζες να δώσουν κεφάλαια κίνησης, που αυτό θα είναι η ουσία τώρα.
εδώ θα χρειαστούν οι τράπεζες πλέον έχουν τη δυνατότητα να πάρουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρήματα. Λοιπόν, τώρα αυτά τα χρήματα με την επανέναρξη πλέον των επιχειρήσεων πρέπει να τα ρίξουν στην αγορά. Μάλιστα. Και πότε να αναμένουμε, λέτε εσείς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια εξέλιξη σε μορφή τηλεδιάσκεψης πάλι? Δεν ξέρω πότε είναι η σύνοδος κορυφής ή πότε περιμένουμε κάτι νεότερο. 6 Μαΐου είναι η επόμενη. 6 Μαΐου είναι η επόμενη. Νομίζω οι πρώτες αποφάσεις, οι σημαντικές, θα ληφθούν μέχρι τις 6 Μαΐου. Πάει πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα συνηθισμένα της. Ναι, και πάλι αργεί όμως. Τους ρυθμούς. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και όσο γρήγορα χρειάζεται. Κύριε Μπακογιάννη, και είναι μια ευκαιρία, πιστεύετε? Ναι. Και όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι μια ευκαιρία, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, για να αποκτήσουμε επιτέλους μια άλλη νοοτροπία και ένα ψηφιακό κράτος, για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοίχημα που κερδίζεται σιγά-σιγά από τον κύριο Πιερακάκη στο σύνολο. Και όχι μόνο κερδίζεται, αλλά κερδίζεται κατά τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό. Και έχουμε γίνει το κέντρο συζήτησης παγκοσμίως για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε αυτή η μικρή Ελλάδα άλματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια, αλλά και τα οποία προγραμματιζόντουσαν να γίνουν μέσα σε μια τριετία, να γίνουν μέσα σε λίγους μήνες. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ο οργανισμός ταλαιπωρίας Ελλήνων, τον λέω εγώ, που είναι η ελληνική γραφειοκρατία. Ναι. Η ελληνική γραφειοκρατία σε τρελαίνει. Σε τρελαίνει. Μπαίνεις λογικός και όταν αρχίζεις και μπλέκεις τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, χάνεις τα λογικά σου. Αυτό λοιπόν καταφέρει η κυβέρνηση να το μειώσει δραστικά, δραστικότατα. Όχι ότι έχουμε τελειώσει, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αλλά παρατάστε αυτή η ψηφιακή επανάσταση που έχει συντελεστεί εξ ανάγκης και υποπίεση, το οποίο δείχνει ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε τρομερά προσόντα. Όταν πιεζόμαστε, βγάζουμε πραγματικά τον καλύτερό μας εαυτό. Mm-hmm. Και αυτό έγινε και τώρα, και έτσι έγινε αυτή η ψηφιακή επανάσταση. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι, θα μου πείτε, είμαι και από τη φύση μου ένας άνθρωπος αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι και τώρα που είναι θέμα πλέον ατομικής ευθύνης να πετύχουμε, η δημιουργικότητα του Έλληνα και η φαντασία του στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να προστατεύσει και τους δικούς του αλλά και τον εαυτό του, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έβλεπα χθες μία γυναίκα σε ένα ρεπορτάζ τηλεόραση, η οποία έχει ένα μαγαζί με ρούχα. Ναι. Και αυτό που δεν είχε περάσει εμένα καθόλου από το μυαλό είναι, εντάξει, μπαίνω σε ένα μαγαζί με ρούχα, δοκιμάζω, τι γίνεται μετά? Μένει ο ιός στο ρούχο και ναι, το ξαναδοκιμάζει. Εύλογη απορία. Ναι. Ναι, ειλικρινά σας λέω, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι λέει αυτή η γυναίκα, μόνη της το σκέφτηκε, ότι εγώ έχω πάρει ένα ατμοσίδερο και όταν δοκιμάζεται κάτι, με το γάντι το παίρνω, θα το περνάω από το ατμοσίδερο, θα το ξανασιδερώνω, δηλαδή θα το απολυμένο, και μετά θα το ξανακρεμάω. Και τι το είπε κανένας Τσιόδρας, δεν τη το είπε κανένας Χαρδαλιάς. Μια ευρηματικότητα. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν παραδείγματα. Οι άνθρωποι σκεφτόμαστε και μόνοι μας πράγματα από την ώρα που έχουμε την κοινή λογική και ξέρουμε πώς λειτουργεί ο ιός. Και εκεί εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βγούμε. Ελπίζω δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, ξέρετε όπως όλοι, ότι αυτό το άνοιγμα δεν θα είναι ένα άνοιγμα πρόσκαιρο στο οποίο θα χρειαστεί να ξανακλείσουμε αν ομιγέννητο εκτιναχθούν οι σχόλια για τα κρούσματα, αλλά ότι θα πάμε κάθε εβδομάδα και καλύτερα. Και κύριε Μπακογιάννη, πιστεύετε ότι είναι πλέον και μια και ευκαιρία και ανάγκη να δούμε και τις δημόσιες επενδύσεις στη χώρα μας να ενισχύονται? Μέχρι τώρα λέγαμε κυρίως για ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα μήπως είναι η ώρα για τις δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή στο σύστημα υγείας για παράδειγμα? Μα καλά, έγινε ήδη αυτό, όπως είδατε το σύστημα. Ναι, υγείας, λέω από εδώ και πέρα να αλλάξει η νοοτροπία του κράτους. Αυτό αναφέρω. Γι' αυτό ρωτώ. Όχι, μα κοιτάξτε, το κράτος όσα έχει θα τα δώσει. Να το πω απλά. Όσα έχει θα τα δώσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα με προτεραιότητα στο σύστημα υγείας, ότι καταφέραμε μέσα σε 1,5 μήνα τις 500 κλίνες μέθ να τις κάνουμε χιλίες. Ναι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
μιλάμε για τον απόλυτο διπλασιασμό. Mm. Ότι είπαμε ότι θα προσλάβουμε 2.000 και έχουμε ήδη πάρει 3.800 στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το ότι το ΕΣΥ ξαναανέκτησε την αξιοπρέπειά του και την αξιοπιστία του. Αυτό, σε αυτό αναφέρομαι που λέτε. Την είχε χάσει. Την είχε χάσει όλες τις δεκαετίες προηγούμενες. Πάρα πολύ δυσφημιστή. Ό,τι άκουγες από το ΕΣΥ ήταν τα φακελάκια. Και σήμερα βγαίνουν μπροστά όλα αυτά τα παραδείγματα των γιατρών που υπήρχαν και νωρίτερα. Απλώς εμείς δεν τα ξέραμε. Όχι, τα ξέραμε ενδεχομένως, αλλά τα βλέπαμε. Δεν είχαν αναδειχθεί. Mm. Άρα, ναι, πολλά πράγματα αλλάζουν. Πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η εμπιστοσύνη στο κράτος. Mm. Να σας θυμίσω πόσα χρόνια εγώ μεγάλωσα. Με αυτή την αντίθεση. Δεν υπήρχε Έλληνας ο οποίος να σου λέει άντε μωρέ δεν υπάρχει κράτος. Ναι. Άντε μωρέ δεν υπάρχει κράτος. Και για πρώτη φορά ρωτάς τους Έλληνες στις δημοσκοπήσεις και σου λένε υπάρχει κράτος. Ναι, υπάρχει κράτος και εγώ είμαι πιο ασφαλής επειδή ακριβώς υπάρχει κράτος. Μιλάτε για μια αποκατάσταση δηλαδή σχέσης πολιτών και κράτους προφανώς. Σχέση εμπιστοσύνη. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση της κρίσης του κορονοϊού. Mm-hmm. Ότι δημιουργήθηκε ξανά μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης. Και πάνω σε αυτήν πρέπει να χτίσουμε τώρα. Και διότι η εμπιστοσύνη στο κράτος είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Έτσι. Είναι η εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Είναι η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά κατάφερε με σχέδιο, με χαμηλούς τόνους κτλ. Να δημιουργήσει ξανά στον Έλληνα την αίσθηση της ασφάλειας, της αυτοπεποίθησης. Και θα μου επιτρέψετε να πω και σε θέματα, ας πούμε, σαν τον Εύρο και της περηφάνειας. Μάλιστα. Κύριε Παγκογιάννη, να κλείσουμε τώρα, μας πιέζει και ο χρόνος. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Πρέπει να σας την κάνω. Άκουγε τον κύριο Κυρανάκη χτες να κάνει μια σχετική αναφορά στην τηλεοπτική του εμφάνιση. Ότι εάν δεν μπορέσει τελικά η κυβέρνηση να στηρίξει, να εφαρμόσει τα μέτρα τα απαραίτητα για την επανόρθωση της οικονομίας, μπορεί να δούμε εκλογές. Ισχύει αυτό το σενάριο? Δεν είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης να υπάρχουν εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη στην Καθημερινή και ήταν σαφής. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την απόλυτη δημοκρατική νομιμοποίηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Και σε σχέση με τις εκλογές, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, είναι 10 μονάδες απάνω. Mm-hmm. Άρα εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και προς τον Πρωθυπουργό σήμερα από τον ελληνικό λαό υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να προχωρήσει σε εκλογές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Mm-hmm. Πώς θα στηρίξουμε μέσα στην χειρότερη δυνατή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε οικονομία με κοινωνική ευαισθησία. Πώς θα στηρίξουμε τους Έλληνες να βγούμε από αυτό το λούκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνομιλία, κύριε Παγκογιάννη. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και σε κάποιο χρονικό διάστημα. Να είστε καλή καλά. Σας μέρα. Πολύ καλημέρα. Όποτε θέλετε. Γεια σας.